Κύριε Βαθιώτη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Σας ευχαριστώ καταρχάς που είστε και σήμερα μαζί μας. Και για χθες σας ευχαριστώ, γιατί δεν ήταν ζωντανή η επικοινωνία μας. Αλλά την απολαύσαμε. Πολύ και εγώ. Την απολαύσαμε. Και σήμερα είναι η 4.30 ώρα το απόγευμα στον Πειραιά. Αυτή η πολύ ωραία έτσι, διάλεξη, θα την πω. Σωστά. Την οποία πραγματευτήκαμε χθες. Όμως η επικαιρότητα μας πρόλαβε. Μας πρόλαβε, κύριε Δαμιανίδη. Δεν μας εξέπληξε όμως αυτή η απίστευτη. Κυβερνήτες κάνουν ό,τι μπορούν για να επαληθεύσουν τη θεωρία του ανάποδου κόσμου. Τι είπανε? Ότι θα χυθεί άπλετο φως. Τι εννοούσαν? Θα πέσει μαύρο σκοτάδι. Εάν ο καθαρός ουρανός σε αστραπές δεν φοβάται, τότε με το ακατοδίωκτο αυτό σημαίνει ότι ο ουρανός είναι πενταβρώμικος. Κύριε Δαμιανίδη, θέλω να δείξω στον κόσμο 4 ομοιότητες ανάμεσα στην επιχείρηση Ελευθερία και στην επιχείρηση Σιδηρόδρομος. Μου επιτρέπετε? Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να τους ακούσουμε. Πρώτη ομοιότητα. Το μόνο που ενδιαφέρει τους διαχειριστές της υγειονομικής κρίσης τι ήταν? Να λειτουργούν τα εμβολιαστικά κέντρα, όποιο και αν ήταν το τίμημα για την υγεία ή τη ζωή των εμβολιασμένων. Επιχείρηση Σιδηρόδρομος. Τα τρένα έπρεπε να λειτουργούν πάση θυσία, ακόμη και αν η θυσία αυτή ήταν τον ίδιο των επιβατών. Δεύτερη ομοιότητα. Προπαγανδίστηκε ανύπαρκτη ασφάλεια των πειραματικών εμβολίων και από κυβέρνηση και από ειδικούς. Γιατί? Για να παρασυρθούν οι πολίτες και να καθίσουν στην εμβολιαστική καρέκλα. Επιχείρηση Σιδηρόδρομος. Προπαγανδίστηκε ανύπαρκτη ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών ή αποσιωπήθηκε η μαύρη αλήθεια, αφού αν ο Υπουργός Μεταφορών έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα ασφάλειας, δεν θα έμπαινε άνθρωπος μέσα σε αυτά. Θυμηθείτε τη δήλωση Γεωργιάδη. Το ονοματεπώνυμο αυτό έχει διπλό άδι. Κύριε Δαμιανίδη, αναφερέσετε το ωμέγα τον Ι, μας μένει Άδης και Γεώργη Άδης. Λοιπόν, προπαγάνδισαν ή αποσιώπησαν για να παρασυρθούν οι πολίτες και να καθίσουν στις θέσεις της αμαξοστοιχίας. Τρίτη ομοιότητα. Ο εμβολιασμός ήταν ηρωική αυτοθυσία χάρη της δημόσιας υγείας για την εξάλληψη του αόρατου εχθρού και καλά. Επιχείρηση Σιδηρόδρομος, ο θάνατος των επιβατών της αμαξοστοιχίας. Συλλογική αυτοδυσία σε έναν αόρατο μηνόταυρο. Και έρχεται λοιπόν τώρα το σφράγισμα της τέταρτης ομοιότητας. 2021, κύριε Δαμιανίδη, άρθρο 269 του νόμου 4798. Η επιτροπή των σοφών έλαβε το ακαταδίωκτο. Δεν ευθύνονται, δεν διώκονται, δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή για ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Να πω εδώ ότι αυτό δεν ήταν έβριμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπήρχε ήδη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2017, άρθρο 38, παράγραφος 8 του νόμου 4465. Πάλι τότε ακαταδίωκτο των μελών της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Επιτροπής Βιοειθικής. Τι αποδεικνύει αυτό? Είτε κόκκινη ή μπλε, είναι ακριβώς η ίδια η φιλοσοφία. Δυστυχώς. Η τριπλέτα, οι αντισταγματικοί, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται, δεν εξετάζονται. Τριπλέτα σε κράτος οπερέτα. Αν μου επιτρέπετε να φτιάξω ένα σύνθημα. Είχε βγει τότε ο λαμπρός αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου Επιτιμή, ο κ. Γρηγόριος Πεπόνης, και είχε πει ότι σε μια συντεταγμένη πολιτεία δεν νοούνται περιχαρακώσεις απειρόβλητου έναντι της νομιμότητας. Τα ακαταδίωκτα αποτελούν δικαιοπολιτικές και δικαιοκρατικές σκιές. Για μένα δεν είναι απλώς σκιές, είναι μαύρο πέπλο. Λοιπόν, εδώ τώρα, στο καινούριο ακαταδίωκτο, έχουμε την απόλυτη ομολογία με τον ανάποδο κόσμο ότι τα μέλη είναι εξαρτημένα και αμεροληπτικά, ενώ μας έχουν πει ότι είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Δεν δέχονται, λέει, οδηγίες και υποδείξεις. Πάλι οι τριπλέτα δεν ευθύνονται, δεν διώκονται, δεν εξετάζονται. Και ακούστε τι βλέπω, τι είναι γραμμένο. Δεν ξέρω αν θα ψηφιστεί έτσι. Αν διωχθούν, η υποστήριξη η δικαστική δύναται να ανατεθεί σε λειτουργό του νομικού συμβουλίου του κράτους. Είσαι δικηγόρο της επιλογής τους και τότε η αμοιβή καταβάλλεται από το δημόσιο. Άρα για ποια ανεξαρτησία μιλάμε, αφού βάζει πλάτη το δημόσιο στους εμπειρογνώμονες? Θα πρέπει λοιπόν εδώ να έχουμε στο μυαλό μας δύο φοβερές παραβιάσεις. Εάν οι εμπειρογνώμονες είναι στο απειρόβλητο, καταλύεται η αρχή της ισότητας, άρθρο 4 του Συντάγματος, και το δεύτερο, καταλύεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, κύριε Δαμιανίδη.
Διότι έρχεται εδώ η εκτελεστική εξουσία, βέβαια, που ταυτοχρόνως είναι και νομοθετική, βέβαια, να ακυρώσει, να φημώσει τον μηχανισμό της απονομής της δικαιοσύνης. Όλα γίνονται ένα λοιπόν. Και όταν γίνονται όλα ένα, αυτό το ένα είναι η πιστοποίηση της δικτατορίας. Δεν θα έπρεπε, κύριε Βαθιώτη, γιατί είστε ξεκάθαρος, έτσι είναι και αντισυνταγματικό και ουσιαστικά καταργείται η διάκριση εξουσιών, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν θα έπρεπε το ανώτατο δικαστήριο που έχουμε στη χώρα μας, το ΣΤΕ, να τους πει ελάτε εδώ ρε εσείς. Τι είναι αυτά τα οποία περνάτε στη Βουλή. Ελάτε εδώ, να παρέμβει. Το ΣΤΕ δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν κινηθεί η διαδικασία όπως πρέπει. Δεν μπορεί το ΣΤΕ ξαφνικά να βγει, αλλά μπορεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να βγει και να κάνει μια τοποθέτηση όπως είχε κάνει τότε επί κορονοϊού το Νοέμβριο του 2021 που είχαν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις. Εκεί ξέρει να μιλάει. Τώρα εδώ που έχουμε την κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, δεν μιλάει κανένας. Μάλιστα. Πού είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δικαστών και εισαγγελέων αυτή τη στιγμή? Πάλι εγώ μόνος μου θα μιλάω. Για να λέω τα αυτονόητα. Για να λέω ότι όλο αυτό το πράγμα μου θυμίζει Φάρμα των Ζώων του Όργουελ. Όπου θυμάστε τι είχε γίνει εκεί. Ο Γερομέιτζορ το γουρούνι, όταν ανατράπηκε ο διοικητής της Φάρμας, είχε φτιάξει τις αρχές του ανιμαλισμού. Όλα τα ζώα είναι ίσα, έλεγε. Και ήρθε ο δικτάτορας, το γουρούνι ο Ναπολέων, και είπε ότι όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια ζώα είναι πιο ίσα από όλα τα άλλα. Κάπως έτσι γίνεται. Όχι κάπως έτσι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι το εξοργιστικό. Γι' αυτό οργίζονται οι πολίτες, οι σκεπτόμενοι πολίτες, όταν έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες έχουν στο ακαταδίωκτο τους τραπεζίτες, στο ακαταδίωκτο την Επιτροπή του COVID, στο ακαταδίωκτο το σιδηρόδρομο και τους, πώς το λένε, και τους εμπειρογνώμονες. Δηλαδή εντάξει, στο ακαταδίωκτο τους παιδοβιαστές, γιατί και αυτοί στο ακαταδίωκτο είναι. Μας φτύνουν και μας περιγελούν μέσα στα μούτρα μας. Η Ελλάδα είναι η ουραγός των ουραγών. Οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν εξευτελιστεί τελείως. Δεν παίρνουν κανένα μάθημα. Και το πάθημα θα είναι τεράστιο αφού δεν γιατί, παίρνουν το μάθημα. Ναι, ακριβώς. Είναι η ιστορία, αυτό που λέτε, ότι η ιστορία, επειδή ακριβώς επαναλαμβάνεται και είπατε τις τέσσερις πάρα πολύ σωστές ομοιότητες, οι οποίες είναι εξόφθαλμες τώρα που μας τις αναλύσατε. Πραγματικά, οι τέσσερις αυτές ομοιότητες μας δείχνουν ότι η Επιτροπή επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και επαναλαμβάνεται επειδή ακριβώς δεν διδαχθήκαμε από τα λάθη μας. Ότι τους αφήσαμε να περάσουν το ακαταδίωκτο. Όσο και αν φωνάζαμε, οι λίγοι που φωνάζαμε για την Επιτροπή του Κορονοϊού, πάρτε ξανά το ακαταδίωκτο. Όσο ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται όταν δεν παίρνει παράδειγμα από άλλες χώρες, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Εδώ πέρα είμαστε με καναπέ, φραπέ και κινητό στο χέρι. Ναι. Ακινητοποιημένοι μέσω του κινητού. Δείτε αυτή την αντίφαση. Σωστό. Πολύ σωστό. Ακινητοποιημένοι μέσα στο κινητό μας να βλέπουμε, όπως το είπατε, ένα κράτος οπερέτα σε τριπλέτα. Τριπλέτα σε κράτος οπερέτα. Αυτό ναι, το βλέπουμε. Αντισυνταγματική τριπλέτα σε κράτος οπερέτα. Και θα την έλεγα και δικτατορική. Όποιος ζητά να μην λογοδοτεί, κύριε Δαμιανίδη, συμπεριφέρεται ως ηγεμόνας ή ως αλαζόνας πρίγκιπας που είναι υπεράνω των νόμων. Οι Λατίνοι είχαν μια φράση πολύ ωραία. Princeps legibus solutus est. Ο πρίγκιπας είναι αδέσμευτος από νόμους. Άρα οι ακαταδίωκτοι τι είναι? Είναι οι αυλοκόλακες του μονάρχη. Τα μέλη των εμπειρογνωμόνων θα είναι τα γιουσουφάκια τους. Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή στα Τέμπη έγινε τρομερή δολοφονία και προσπαθεί τώρα το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση να συγκαλύψει με τον πιο επέσχυντο τρόπο αυτά που έχουν συμβεί στα Τέμπη. Γιατί κύριε Δαμιανίδη πήγαν και έριξαν άσφαλτο στον τόπο του εγκλήματος? Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Ναι. Ναι. Επίσης, γιατί δεν άνοιξε η εμπορική αμαξοστοιχεία την ίδια μέρα του ατυχήματος, την ίδια νύχτα? Γιατί άνοιξε αργότερα? Τι είχε μέσα η εμπορική αμαξοστοιχεία? Μας είπαν ότι είχε γατοτροφές, σκυλοτροφές, δεν ξέρω τι είχε. Σανό για τους πολίτες είχε. Σανό για τους πολίτες. Μας είπαν ότι είχε ακτινίδια, μπύρες και σίδερα. Γιατί δεν ελέγχθηκε η αμαξοστοιχεία εμπορική την ίδια νύχτα? Γίνεται τρομερή συγκάλυψη αυτή τη στιγμή. Σόδομα και Γόμορα πίσω από τα Τέμπη, κύριε Δαμιανίδη. Και πίσω από τα Τέμπη. Πίσω από τα Τέμπη. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει, κύριε Βαθιώτη, με αδιευκρίνηστους, ακαταδίωκτους, με ανθρώπους που δεν γνώριζαν ποτέ τίποτα, ούτε και τις υποκλοπές. Ούτε... Πρωτίστως όμως έχουμε μπλέξει με πολίτες ευνούχους και υπνοτισμένους. Καλά κάνετε. Το λέτε και το ξαναλέτε ότι πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη για να πάρουμε επιτέλους και εμείς τις ευθύνες που μας αναλογούν, έτσι, γιατί υπάρχουν ευθύνες. Τα έλεγε ο Σολζενίτσιν εδώ και τόσα χρόνια. Ναι.
Εμείς ευθυνόμαστε που επιτρέπουμε ό,τι μας κάνουν. Μας αξίζει μία φορά ακαταδίωκτο. Πάντοτε ακαταδίωκτο. Και μόνο... Μία φορά ακαταδίωκτο και ακινησία και καναπές. Πάντοτε καναπές. Και μόνο, κύριε Βαθιώτη, που έχουν το θράσος αυτοί οι οποίοι και καλά παρετήθηκαν για τα ΤΕΜΠ να ξανακατεβαίνουν και να ζητάνε σε χρόνο ρεκόρ την ψήφο των Ελλήνων, των συμπολιτών τους εκεί στις Σέρες και πάει λέγοντας, και μόνο που έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα μούτρα την ώρα που εμείς πεινάμε να βγαίνουν και να μας λένε ότι έχουν μια βίλα την οποία τη φτιάξανε δεν ξέρω εγώ και πώς με τι χρήματα και τη δανείζουν για 14.000 ευρώ τη βδομάδα και ξεσπιτώνουν λέει τα παιδιά τους, άκουσον άκουσον, και μόνο που τους αφήνουμε όλους αυτούς να διεκδικούν την ψήφο μας, έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη. Δεν θα έπρεπε αυτοί να είναι πουθενά στον πολιτικό χάρτη. Κύριε Δαμιανίδη, η κάλπη θα είναι κάλπικη. Αυτό το φοβόμαστε όλοι, ξέρετε. Και θα ρίξουν πάλι οι πολίτες ρουσφετολογικό ραβασάκι μέσα στην κάλπη. Εκεί φταίμε εμείς όμως. Θα κοιτάξουν πάλι το ατομικό του συμφέρον και όχι το συμφέρον και της πατρίδας. Και να σας πω και κάτι, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και ανοίγουν δεξιά και αριστερά πολιτικά γραφεία, έτσι τα βαφτίζουν. Πολιτικά γραφεία. Είναι ρουσφετολογικά γραφεία. Και αυτό θα πρέπει. Και μάλιστα κάποιοι έχουν και το θράσος που έχουν δημόσιο λόγο να βγαίνουν και να λένε: ελάτε σε μένα να σας λύσω τις υποθέσεις σας. Φυσικά. Δηλαδή. Σας παρακαλώ τώρα. Επιτέλους να ξυπνήσουμε. Επιτέλους. Τι να πω. Εμείς τα λέμε και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να τα λέμε μέχρι να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξυπνήσουμε. Κύριε Βαθιώτη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την ανάλυση σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή και 4:30 σήμερα το απόγευμα. Έτσι, που... Σωστά. Θυμίστε μου λίγο το μέρος. Το μέρος είναι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 4:30 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαθιώτη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.